ο γενέθλιος τόπος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο τόπος από τον οποίο ξεκίνησε για τη μεγαλειώδη εκστρατεία του, στη γη της Μακεδονίας, σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τη Θεσσαλονίκη. Έδωσε το μεγαλύτερο στον κόσμο αυτή τη στιγμή οικοδόμημα, που είναι μια ορθογώνια αγορά, απολύτως ορθοτομημένη, αρχιτεκτονικά τέλεια σχεδιασμένη και εντασσόμενη μέσα στον κεντρικό πυρήνα της αρχαίας πόλης. Αν δει κανείς την κάτωψη της αρχαίας πόλης, θα δει πως η αγορά κυριαρχεί. Νότια της αγοράς αυτής έχουμε σπίτια, ιδιωτικά σπίτια, όχι όμως σπίτια δικά σας και δικά μου. Είναι ανακτορικού τύπου, γιατί μιλούμε για οικοδομήματα, ιδιωτικά σπίτια, 1.500 τετραγωνικών μέτρων, 2.400 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε δηλαδή για τα μεγαλύτερα ιδιωτικά σπίτια που γνωρίζουμε και πλουσιότατα, γιατί μας είχαν ήδη δώσει τα ψηφιδωτά δάπεδα, ένα σώμα ευρημάτων, ψηφιδωτά δάπεδα, που είναι το μεγαλύτερο ως σήμερα διατηρούμενο έτσι σώμα ευρημάτων αυτού του τύπου. Η Πέλα έχει τεράστια ιστορία και αρχαιολογικό πλούτο. Στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της βρίσκεται το μουσείο έκτασης 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από περίπου 6 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η τουριστική κίνηση που σημειώνεται δεν είναι ανάλογη της σπουδαιότητας του τόπου. Αυτό είναι σίγουρα το μόνο που ξέρει ο κόσμος, ότι η Πέλα είναι η γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά δεν ξέρει σίγουρα, διότι δεν έχει προβληθεί όπως θα έπρεπε μέχρι τώρα, το τι υπάρχει εδώ στην Πέλα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θέλοντας να αναβαθμίσει και να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο το τουριστικό προϊόν της πόλης και να δημιουργήσει νέους λόγους για να αυξηθεί η παραμονή τουριστών στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε σε μια προσπάθεια συνεργασίας με το Δήμο Πέλας. Για το λόγο αυτό, διοργανώθηκε αποστολή στην οποία συμμετείχαν φορείς του τουρισμού και ξεναγήθηκαν στην περιοχή. Και οι δύο Δήμοι μπορούν να ωφεληθούν από αυτήν εδώ τη συνεργασία. Και φυσικά ο καλός φίλος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης ο Μπουτάρης, έχει βάλει το δικό του στίγμα και τον πήχει πολύ ψηλά όσον αφορά το θέμα του τουρισμού και είναι ανοιχτός στις συνεργασίες. Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, η Βεργίνα είναι ο πιο γνωστός, ας το πούμε έτσι, προορισμός. Εδώ πέρα όμως είναι το μέρος που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει στο μυαλό μας και η σκέψη να ξεκινήσουμε μια διαδρομή τόσο σε ελληνικό έδαφος, ίσως και παγκόσμια στη συνέχεια, στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Υπάρχουν εδώ το πιο καταπληκτικό πράγμα που είδαμε, αντικείμενο που είδαμε, είναι κάποιες γραφές ελληνικές από την εποχή ακριβώς αυτήν την ελληνιστική που επιβεβαιώνουν την ελληνικότητα του τόπου αυτού. Πράγμα πολύ σημαντικό και είναι υποχρέωσή μας να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε εδώ πέρα. Πολύ σύντομα αναμένεται να ανοίξει για τους επισκέπτες ένας από τους πολλούς τάφους που βρίσκονται στην περιοχή. Πρόκειται για έναν πολυθάλαμο τάφο κάποιας αριστοκρατικής οικογένειας που αναμένεται να αποτελέσει έναν επιπλέον πόλο έλξης για τον επισκέπτη της Πέλας. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, όχι μόνο γιατί είναι η γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και γιατί είναι σαφώς η πιο μεγάλη μακεδονική πόλη, αλλά και η μοναδική νομίζω, όπου πραγματικά μπορεί ο επισκέπτης να μπει και να περπατήσει στους δρόμους, να δει τα αρχαία λουτρά, να δει ιερά, να δει τις κατοικίες. Και από αυτή την είναι πολύ σημαντικό, γιατί σου δίνει την αίσθηση της αρχαίας πόλης. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και τα μουσεία μας είναι πολύ καλά, αλλά πραγματικά αυτή η αίσθηση ότι περπατώ στο δρόμο που περπάτησε ο Μέγας Αλέξανδρος, νομίζω ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Δεν ξέρω αν έγινε μέχρι τώρα σωστή προβολή ή όχι. Εγώ ξέρω ότι η Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλας, όλοι μαζί, είναι μια συλλογική προσπάθεια να αναδείξουμε τις αρχαιότητές μας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, Βύρονα Θεολόγη, ένα από τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται είναι η δημιουργία εξειδικευμένων προτάσεων ή τουριστικών πακέτων για την Πέλα που θα εντάσσονται στο τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης.